Στα πλαίσια των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων εδώ για το καλοκαίρι του 2012 από τον Επιμορφωτικό Σύλλογο Θημιανών με ΟΘ στη Βίγκλα της Αγίας Ελένης, μία παράσταση από το θεατρικό εφηβικό τμήμα του Συλλόγου, ένα έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου, το Σκλαβί. Σε καλλιτεχνική επιμέλεια και καλλιτεχνική παρουσίαση και διδασκαλία της Αυγούστας, το επίθετο Λικουρίνας, της Αυγούστας Λικουρίνας, η μικρή ηθοποίη, η αυριανή ηθοποίη, δίνουν όλο τους το κέφι, έχουν αφιερώσει πάρα πολλές ώρες και χάρισαν τον καλύτερό τους σε αυτό μέσα από τους χαρακτήρες του συγκεκριμένου θεατρικού έργου. Λίγα λόγια να μας πείτε, παιδιά. Εμείς την είδαμε την παράσταση, είμαστε ήδη στο τέλος της παράστασης. Οι τηλεθεατές μας αμέσως μετά από αυτά που θα πούμε θα παρακολουθήσουν λίγα λόγια. Λοιπόν, το όνομά σου και πες μου πώς ήταν η εμπειρία σου η θεατρική αυτή. Με λένε Ορέστη. Μου άρεσε πάρα πολύ. Κάθε μέρα όλα τα παιδιά μαζευόμασταν και κλείναμε 3-4 ώρες και δουλεύαμε γιατί είχαμε όλοι ένα κοινό στόχο. Να βγάλουμε κάτι καλό. Μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Προσπαθήσαμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο. Νομίζω ότι τα καταφέρατε εσύ. Εγώ είμαι Αντώνης Χρυστοδούλου. Εντάξει, ήταν λίγο δύσκολο όλο το... και τα σκηνικά και όλα, γιατί δυσκολευτήκαμε. Υπήρχαν κάποιες μικροεντάσεις μεταξύ μας και με την κυρία. Αλλά προσπαθήσαμε να βγάλουμε το καλύτερο προς το κοινό και για να ευχαριστηθεί εκείνο. Και εμείς το ευχαριστηθήκαμε, αλλά για περισσότερο για το κοινό. Μάλιστα. Το έργο σαν επιλογή πώς σου φάνηκε, το όνομά σου? Με λένε Μαρία, ήταν πολύ ωραία επιλογή, μου άρεσε. Πιστεύω ότι δώσαμε τον καλύτερό μας σε αυτό, για αυτό το έργο και ελπίζουμε να κάνουμε και ένα ακόμα έργο. Να έρθετε να μας δείτε. Μάλιστα, εμείς το ευχόμαστε και εσύ. Ελάτε εδώ μπροστά, ελάτε, ελάτε. Το όνομά σου? Με λένε Καλλιόπη. Ήταν ειλικρινά πολύ δύσκολο, διότι ήταν μια γιγάντια αλλαγή από τον Οδυσσεβάκ στο Σκλαβί. Και συναισθηματικά και στις κινήσεις μας και στα πάντα. Αλλά πιστεύω ότι σαν ομάδα τα καταφέραμε, ενωθήκαμε περισσότερο και ελπίζω να βγάλουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Να είσαι καλά, εσύ. Εμένα με λέει Μαρία. Πιστεύω πως τα πήγαμε πολύ καλά. Είναι μια ξέχαστη εμπειρία. Ναι. Κουραστήκαμε πάρα πολύ στις πρόβες και πιστεύω πως ήτανε μια καλή... Η καλύτερη αποζημίωση για τους σκόπους σας και για τις ώρες που αφιερώσατε. Εμένα μου λέει η Κατερίνα Σαρδινού. Πιστεύω πως ήταν πράγματι μια πάρα πολύ ωραία παράσταση. Το ευχαριστηθήκαμε όλοι. Ήτανε και δράμα και κωμωδία μαζί και αυτό μας άρεσε πάρα πολύ. Ήτανε το έργο που... Αυτό που λες είναι αλήθεια, γιατί και κλάψαμε και γελάσαμε, συγκινηθήκαμε. Τα μηνύματα που περνούσε το έργο, το πιο σημαντικό μήνυμα είναι η αγάπη φυσικά. Ένα συνέστημα διαχρονικό που ο έρωτας, που μέσα από όσες δυσκολίες και, αν, και όσα εμπόδια και αν έχει να περάσει, στο τέλος νικάει, έτσι δεν είναι? Εγώ το μόνο που έχω να πω ήταν ότι πιστεύω τα πήγαμε τέλεια. Πώς το όνομά σου? Με λένε Σοφία. Και θέλω να το ξαναπαίξουμε όσο πιο σύντομα γίνεται. Βεβαίως. Θα προσπαθήσουμε βασικά να το παίξουμε και στην Καλλιμασιά, από ό,τι άκουσα τον πρόεδρο. Εντάξει, και πιστεύω να το πούμε καλύτερα να τα πάμε. Εντάξει, εδώ ήταν και λίγο δύσκολα ο αέρας και αυτά. Ο αέρας λίγο σας δυσκόλεψε. Αλλά δεν πειράζει. Υπήρχαν τεχνικές δυσκολίες. Ναι. Εγώ σας εύχομαι να είναι καλό ταξίδι, να το παίξετε σε όσους χώρους μπορούν και φιλοξενούν αυτές τις καλλιτεχνικές προσπάθειες και να το βγάλετε και γιατί όχι και έξω από την πόλη, από το νησί μας. Αποτυχίο. Έτσι. Να είστε καλά. Λοιπόν, εσείς θα παρακολουθήσετε μερικά πλάνα, μερικές σκηνές από την παράσταση που τα παιδιά αφιερώνουν, ειδικά για τους τηλεθεατές. Το άκουνα τη τώρα.